Σοφωνίας, κεφάλαιο πρώτο. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στο Σοφωνία την εποχή που βασίλευε στον Ιούδα ο Ιωσίας, γιος του Αμών. Πατέρας του Σοφωνία ήταν ο Χουσί, παππούς του ο Γεδαλίας και προπάπος του ο Αμαρίας, γιος του Εζική. Η ημέρα της κρίσεως του Κυρίου. «Θα εξαφανίσω εντελώς τα πάντα από τη γη», λέει ο Κύριος. Θα εξαφανίσω τους ανθρώπους και τα ζώα, όλα τα πετούμενα και τις θάλασσες τα ψάρια. Όλα αυτά που οδηγούν τους ανθρώπους στην ασέβεια και όλο το γένος το ανθρώπινο θα το εξοντώσω από τη γη. Εγώ ο Κύριος το λέω. Το χέρι μου θα πλώσω ενάντια στον Ιούδα και ενάντια σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Θα εξαφανίσω από τον τόπο αυτό ό,τι απόμεινε από τη λατρεία του Βάαλ, ακόμα και τη θύμηση των ιερέων που τον υπηρετούν. Θα εξαφανίσω εκείνους που στις στέγες ανεβαίνουν να προσκυνήσουν τα άστρα του ουρανού και εκείνους που με προσκυνούν και τάχα στο όνομά μου ορκίζονται, μα ορκίζονται συγχρόνως στον μιλκό μου. Θα εξαφανίσω εκείνους που απομακρύνονται από μένα, που δεν ενδιαφέρονται για μένα και δεν με αναζητούν. Σοπάστε μπροστά στον Κύριο το Θεό. Είναι κοντά η ημέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Ο Κύριος θυσία ετοιμάζει. Έχει εξαγνήσει κιόλας τους καλεσμένους του. «Τη μέρα της θυσίας μου», λέει ο Κύριος. «Τους άρχοντες θα τιμωρήσω και τους γιους του βασιλιά και όλους εκείνους που φορούν ρούχα ξενόφερ. Η μέρα εκείνη θα τιμωρήσω όλους αυτούς που δρασκελάνε το κατόφλι και το αφεντικού τους γεμίζουν το σπίτι με πράγματα που απέκτησαν με αδικία και απάτη. Η μέρα εκείνη θα ακουστούν δυνατές κραυγές από την πύλη των ηχθείων. Θρύνει από τη νέα συνοικία και ένας μεγάλος θόρυβος από τους λόφους. Θρυνήστε κάτοικοι της κάτω πόλης, γιατί όλοι θα καταστραφούν οι μικροπολιτές και θα εξολοθρευτούν όλοι οι έμποροι. Εκείνο τον καιρό θα ψάξω προσεκτικά την Ιερουσαλήμ με λιχνάρια για να βρω και να τιμωρήσω όλους τους ανέμενους, αυτούς που αναπαύονται αμέριμνα στα πλούτη τους και λένε στον εαυτό τους «Ο Κύριος δεν κάνει τίποτε, ούτε καλό ούτε κακό». Υπάρχοντά τους θα αρπαχτούν και θα ερημωθούν τα σπίτια τους. Χτίζουνε σπίτια μα δεν θα τα κατοικήσουν. Φυτεύουν αμπέλια μα το κρασί τους δεν θα το πιούν. Κοντά είναι η μέρα η μεγάλη που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Πλησιάζει, φτάνει σύντομα. Κραυγές απελπισίας θα προκαλέσει ο ερχομός της. Ακόμα και οι πιο θαραλέοι θα φωνάζουν για βοήθεια. Μέρα οργής θα είναι η μέρα εκείνη. Μέρα θλίψης και στενοχώριας, μέρα ερήμωσης και συμφοράς, σκοταδιού μέρα και μαυρίδας. Μέρα συνεφιασμένη, ζωφερή, μέρα σάλπιγγας και πολεμικής κραυγής ενάντια στις οχυρωμένες πόλεις και ενάντια στους ψηλούς πύργους. Σε θλίψη θα βυθίσει ο Κύριος τους ανθρώπους. Θα προχωρούν ψηλαφυτά σαν τους τυφλούς. Το αίμα τους το χώμα θα ποτίσει. Θα ξεχυθούν τα εντοστιά τους πάνω στις κοπριές, γιατί αμάρτησαν ενώπιον. Ούτε το ασήμι, ούτε το χρυσάφι τους θα μπορέσει να τους σώσει την ημέρα της οργής του Κυρίου. Το θυμού του η φωτιά θα καταφάει ολόκληρη τη γη. Πράγματι, θα είναι κάτι τρομερό. Θα εξοντώσει όλους της γης τους κατοίκους. Σοφωνίας, κεφάλαιο δεύτερο. Έκκληση για μετάνοια. Ελάτε στα λογικά σας. Συνέλθετε έθνος αδιάντρων. Κάντε το πριν ο Κύριος απαγγείλει την καταδίκη σας. Πριν η ευκαιρία για μετάνοια περάσει σαν το άχυρο που το σκορπίζει ο άνεμος. Πριν έρθει και σας βρει η φοβερή του Κυρίου οργή. Ναι, η μέρα της οργής πριν έρθει του Κυρίου. Όλοι όμως εσείς οι ταπεινοί, εσείς που υπακούτε στις εντολές του, προσιλωμένοι μείνετε στον Κύριο. Πράξτε το δίκαιο, μείνετε ταπεινοί, ίσως έτσι να είστε ασφαλείς τη μέρα της οργής του Κυρίου. Η καταδίκη των γειτονικών με τον Ισραήλ εθνών. Θα μείνει ακατοίκητη η Γάζα και έρημη η Ασκάλωνα. Ξαφνικά θα κατακτηθεί η Ασδόδ και μέρα μεσημέρι οι κατοικοί της θα εξοριστούν. Και τις Εκρόνοι κάτοικοι από την πόλη τους θα διωχτούν. Αλίμονό σας φιλιστέοι εσείς που προέρχεστε από την Κρήτη και κατοικείτε κάτω στα παράλια. Ο Κύριος λέει εναντίον σας. Θα σε ρημώσω Χαναάν χώρα των Φιλιστέων.
Δεν θα σου μείνει ούτε ένας κάτοικος. Θα γίνουν τα παράλια λιβάδια με πηγάδια για τους βοσκούς και μαντριά για τα κοπάδια. Θα νίκουν σε αυτούς που θα επιζήσουν από το λαό του Ιούδα. Εκεί θα βόσκουν τα κοπάδια τους. Το βράδυ θα κοιμούνται στα σπίτια της ασκάλωνας. Γιατί ο Κύριος ο Θεός τους θα ενδιαφερθεί για αυτούς και θα αλλάξει την κατάστασή τους. Ο Κύριος λέει: «Άκουσα το χλεβασμό των Μωαβιτών και των Αμμονιτών την καταφρόνια, καθώς περιγελούσαν το λαό μου και καφιόντουσαν ότι θα κατακτήσουν τη χώρα του. Γι' αυτό, εγώ ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, ορκίζομαι ότι οι χώρες των Μωαβιτών και των Αμμονιτών θα γίνουν σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, αγκαθότοποι, λάκι αλατιού και έρημος για πάντα. Όσοι από το λαό μου επιζήσουν, θα τους λαιλατήσουν και θα κυριέψουν τη χώρα τους. Αυτά θα τους συμβούν για την αλαζονία τους, γιατί κορόιδεψαν και πρόσβαλαν το λαό του Κυρίου του Σύμπαντος. Ο Κύριος θα δείξει τη φοβερή του δύναμη απέναντί τους. Θα εξαφανίσει όλους τους θεούς της γης και όλα τα έθνη, ακόμα και τα πιο μακρινά, θα τον προσκυνήσουν, καθένα από τον τόπο του. Και εσείς, Αιθίωπες, θα σκοτωθείτε από το ξύφος μου, λέει ο Κύριος. Το χέρι μου θα πλώσω στο βορρά και τους Ασσυρίους θα καταστρέψω. Θα μετατρέψω την Νινεβή σε ρήπια. Άνιδρη θα την κάνω σαν την έρημο. Εκεί που ήταν πόλη, κοπάδια τώρα θα εγκατασταθούν, καθώς κι όλα των ζωντανών τα είδη. Οι κουκουβάγες και οι καλιακούδες θα κατοικούν ανάμεσα στα κοιονόκρανα των στήλων της. Θα κρόζουν στα ερυπωμένα της παράθυρα. Κοράκια θα κράζουν στα κατόφλια. Και η εσωτερική κέδρινη επένδυση των τείχων κάτω θα σοριαστεί. Εκεί θα καταντήσει η πολιτεία η ξένιαστη, που νόμιζε πως είναι ασφαλής και πως αυτή είναι και κανένας άλλος. Να λοιπόν που έγινε ερήπια, κρυσφύγετο των αγριμιών. Καθένας που από κοντά της θα περνάει, θα σφυρίζει και με χειρονομίες τη φρίκη του θα δείχνει. Σοφονίας, κεφάλαιο τρίτο. Η κρίση της Ιερουσαλήμ. Αλίμονο στην πόλη την ακάθαρτη και μολυσμένη, στην πόλη την τυραννική. Δεν άκουσε τις προειδοποιήσεις του Κυρίου, δεν διορθώθηκε. Δεν εμπιστεύτηκε στον Κύριο, δεν στράφηκε προς το Θεό της. Βρυχιούνται σαν λιοντάρια οι αρχοντές της, σαν πεινασμένοι λύκοι οι κυβερνήτες της. Κόκαλο δεν αφήνουν για το πρωί. Είναι οι προφήτες της ανεύθυνοι και επίβουλοι. Οι ιερείς της βεβηλώνουν τον ναό και αθετούν τον νόμο του Θεού. Κι όλα αυτά, μολονότι ο Κύριος του συμπεριφέρθηκε με δικαιοσύνη και την πολιτεία τους δεν την εγκατέλειψε. Δεν κάνει αδικίες. Κάθε πρωί αδιάκοπα αποκαλύπτει τα προστάγματά του. Αυτοί όμως συνεχίζουν να διαπράττουν την αδικία χωρίς ντροπή. Ολόκληρα έθνη εξολόθρευσα, λέει ο Κύριος. Κατέστρεψα τα τείχη και τους πύργους τους. Ερήμωσα τους δρόμους τους. Κανείς δεν τους διαβαίνει πια. Ερήμωσα τις πόλεις τους. Δεν συναντάς ψυχή, ούτε περαστικών, ούτε και κάτοικων. Έπειτα σκέφτηκα πως θα με σεβαστείτε. Θα καταλάβετε το μήνυμά μου και δεν θα χρειαστεί να κάνω πράξη την απειλή μου να καταστρέψω την πόλη σας. Εσείς όμως, κάθε φορά με πιο μεγάλο ζήλο ριχνόσασταν στη διαφθορά. Για τούτο, περιμένετε με ως την ημέρα που θα σηκωθώ να σας λαιλατήσω. Γιατί η απόφασή μου είναι να συναθρήσω έθνη και βασίλεια για να ξεχύσω πάνω σας την κατάρα μου. Όλη τη λάβα της οργής μου. Με του θυμού μου τη φωτιά θα καταφαγωθεί η γη ολάκερη. Το εξαγνισμένο υπόλοιπο του Ισραήλ. Μετά από αυτά, λέει ο Κύριος, θα μεταστρέψω τους λαούς και θα εξαγνίσω τα χείλη τους για να προσεύχονται όλοι στο όνομά μου και όλοι να με λατρεύουν με μια καρδιά. Από τη μακρινή Αιθιοπία οι διασκορπισμένοι του λαού μου θα έρθουν και θα μου φέρουν προσφορές. Δεν θα ντρέπεστε πια εκείνη την ημέρα για καμιά από τις κακές σας πράξεις που με αυτές επαναστατήσατε εναντίον. Γιατί εγώ θα πάρω τους αλαζόνες από ανάμεσά σας και θα πάψετε να κομπάζετε πάνω στο Άγιο μου βουνό. Θα αφήσω ένα υπόλοιπο ανάμεσά σας από φτωχούς και ταπεινούς και αυτοί θα καταφεύγουν σε μένα. Αυτό το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θα κάνει αδικίες, δεν θα λέει πια ψέματα και δεν θα κάνει απάτες. Θα είναι ήσυχοι να τρών και να κοιμούνται, δίχως κανείς να τους τρομάζει. Χαρείτε εσείς την πόλη της Σιών. Φώναζε από χαρά λαέ του Ισραήλ. Χαρείτε και αναγαλιάστε μόλις σας την καρδιά,
εσείς οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος δεν θα σας τιμωρήσει άλλο. Έδιωξε αυτός μακριά σας τους εχθρούς σας. Ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Κύριος ο ίδιος, είναι ανάμεσά σας. Δεν έχετε να φοβηθείτε πια κακό. Θα λένε εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ: τίποτα μη φοβάσαι, πόλη του όρου Σιών, μη χάνεις το κουράγιο σου. Ο Κύριος ο Θεός σου είναι μαζί σου, σε βοηθάει να νικήσεις ο δυνατός. Χαρά αισθάνεται για σένα, δεν σε απειλεί πια, γιατί σε αγαπάει. Χαίρεται και αναγαλιάζει όταν σε βλέπει. Επιστροφή του διασκορπισμένου λαού. Λέει ο Κύριος: θα πάρω το βάρος της ντροπής από την Ιερουσαλήμ. Θα φέρω πίσω όλους εκείνους που ζουν μακριά της και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις γιορτές μου. Θα έρθει καιρός που θα τιμωρήσω όλους εκείνους που σας έχουν καταπιέσει. Θα συγκεντρώσω τα παραπλανημένα πρόβατα και θα φροντίσω για τα ανάπηρα. Ένδοξους θα σας κάνω και ονομαστούς όλη τη γη, εκεί που την ντροπή είχατε δοκιμάσει. Τότε είναι που θα σας συγκεντρώσω και θα σας φέρω εδώ. Θα σας κάνω ονομαστούς και ένδοξους ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης, γιατί θα αλλάξω την κατάστασή σας και θα το δείτε. Εγώ ο Κύριος το λέω.